Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε για μια ακόμη φορά το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε και πάλι με το Παρίσι και τον ανταποκριτή μας, τον εκεί ανταποκριτή μας, Χρήστο Ράπτη, με νεότερα αποτελέσματα. Χρήστο, σε ακούμε. Δεν απαυλάκω, καλησπέρα από το Παρίσι. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τέλειωσε η επίσημη παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Κιλές, ο οποίος δίνει επίσημα το αποτέλεσμα είναι ναι και είναι 51,8, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις μας στο δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ράπτη. 51,8 τα ναι, κυρίες και κύριοι, στο γαλλικό δημοψήφισμα. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, που έχει αρχίσει τις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις μετά από την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε υπό την Προεδρία του με ευρύτατη σύνθεση. Θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, σε μια επόμενη σύνδεση για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και βέβαια στο δελτίο μας στις 12 με περισσότερα από το Παρίσι και από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με αντιδράσεις για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.